Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του δεύτερου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εκτέλεση του πρώτου προγράμματος σε assembly, η γνωριμία με το machine code 8086 και τέλος η αναπαράσταση σε διαδικό, δεκαεξαδικό και δεκαδικό σύστημα. Εκτελούμε το πρόγραμμα EMU 8086. Στο πρώτο παράθυρο της εφαρμογής πατάμε New. Στο επόμενο παράθυρο, Empty Workspace, και στην συνέχεια, OK. Μεταφέρουμε το πρόγραμμα Hello World όπως αυτό παρουσιάζεται στη θεωρία και πατάμε Compile. Το πρόγραμμα βρίσκεται στην τρίτη διάλεξη της θεωρίας στην διαφάνεια 44. Εάν δεν έχουμε σφάλματα στο πρόγραμμά μας, θα εμφανιστεί μια προτροπή για να αποθηκεύσουμε το εκτελέσιμο αρχείο.exe. Αποθηκεύουμε και μας εμφανίζεται το παράθυρο Assembler Status. Επιλέγουμε View, Symbol Table, για να δούμε τα σύμβολα που έχει βρει ο Assembler. Αυτά είναι 4. Το Data μεγέθους -5 και τύπου Segment. Το Message μεγέθους 1 και τύπου Variable. Το Code μεγέθους -5 και τύπου Segment. Και τέλος, το Start μεγέθους -1 και τύπου Label. Επιστρέφουμε στο προηγούμενο παράθυρο και επιλέγουμε View, Listing, για να δούμε τον κώδικα μηχανής, όπως αυτός έχει δημιουργηθεί από τον assembler. Εμφανίζονται οι εξής στήλες. Η στήλη line, που δίνει τον αριθμό γραμμής του προγράμματος σε assembly. Η στήλη lock, που δίνει την διεύθυνση μνήμης. Η στήλη machine code, που δίνει τον κώδικα μηχανής. Και η στήλη source, που δίνει το πρόγραμμα σε assembly. Εάν λοιπόν ρωτήσει κανείς ποιος είναι ο κώδικας μηχανής στο πρόγραμμά μας, η απάντηση είναι ό,τι περιέχεται στην τρίτη στήλη. Ξεκινάει με 48656C6C, ενώ τελειώνει σε CD21. Δεδομένου ότι δύο ψηφία στο 16αδικό σύστημα είναι 1 byte, ο κώδικας μηχανής του προγράμματός μας καταλαμβάνει 30 byte. Η στήλη lock δίνει την σχετική θέση μνήμης του προγράμματός μας σε assembly. Η πρώτη θέση μνήμης που καταλαμβάνει το πρόγραμμα είναι η 0000, ενώ η τελευταία είναι η 001 ε. Κάθε εντολή προς τον επεξεργαστή αντιστοιχίζεται σε έναν κώδικα μηχανής. Για παράδειγμα, ο κώδικας μηχανής για την εντολή move αλφα-h,09 είναι β4-09. Το ελάχιστο μέγεθος σε byte που καταλαμβάνει μια εντολή είναι 2. Για παράδειγμα, η εντολή move αλφα-h,09. Ενώ το μέγιστο μέγεθος σε byte είναι 3. Και αντιστοιχεί στην εντολή Layout DX Message. Κλείνουμε το παράθυρο και πατάμε Run. Στο παράθυρο Emulator Screen εμφανίζεται το μήνυμα Hello World. Η εκτύπωση του μηνύματος γίνεται με τη χρήση τριών εντολών, των Lea, Move και Int. Μας ζητείται λοιπόν να τυπώσουμε στην οθόνη το ονοματεπώνυμό μας. Αρχικά, τοποθετούμε στο τμήμα δεδομένων τη μεταπληκτή MyName, η οποία περιέχει το ονοματεπώνυμο. Με τη χρήση των εντολών Lea, Move και Int, εκτυπώνουμε το περιεχόμενο της ετικέτας MyName. Πατάμε Compile. Εάν δεν έχουμε σφάλματα στο πρόγραμμά μας, θα εμφανιστεί μια προτροπή για να αποθηκεύσουμε το εκτελέσιμο αρχείο.exe που θα δημιουργηθεί. Αποθηκεύουμε. Στο παράθυρο Assembler Status, επιλέγουμε View, Listing, για να δούμε τον κώδικα μηχανής. Παρατηρούμε ότι το πρόγραμμά μας έχει πλέον μέγεθος 55 byte. Πατάμε Run, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Οι χαρακτήρες της συμβολοσειράς μπορούν αντί να τους τοποθετήσουμε μέσα σε διπλά εισαγωγικά, όπως Hello World, να τους τοποθετήσουμε με τιμές ASCII με κόμμα. Δηλαδή, αντί για Hello να γράψουμε
Προσοχή! Εάν ο 16αδικός αριθμός ξεκινάει με γράμμα λατινικού αλφαβήτου, από A έως F, τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί το 0 μπροστά από τον αριθμό αυτό. Για παράδειγμα, για τον αριθμό AF του 16αδικού αριθμού, θα πρέπει να γράψουμε 0 AFH. Αν ο 16αδικός αριθμός ξεκινάει από αριθμό, τότε δεν είναι απαραίτητο το 0, αλλά δεν είναι και λάθος. Για παράδειγμα, με τον αριθμό 048H μπορεί να γραφεί απλά 48H. Επίσης, τα byte θα πρέπει να χωρίζονται απαραίτητα με κόμμα μεταξύ τους. Τέλος, σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο το επίθεμα H. Μπορούμε να γράψουμε το ονοματεπώνυμό μας με τη χρήση των δεκαδικών τιμών του ASCII. Για το δικό μου όνομα, οι τιμές αυτές είναι 16. Αφού γράψουμε με τη χρήση 16αδικών τιμών το ονοματεπώνυμό μας, πατάμε Emulate και Run για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις πρώτες 5 16αδικές τιμές του ονόματός μας με τις αντίστοιχες διαδικές, ενώ αντί για το χαρακτήρα H θα τοποθετήσουμε τον χαρακτήρα B που αντιπροσωπεύει το διαδικό σύστημα. Μπορούμε επίσης να αντικαταστήσουμε τις επόμενες 5 16αδικές τιμές με τις αντίστοιχες δεκαδικές. Επαναλαμβάνω ότι αν θέλουμε να γράψουμε μία τιμή στο 16αδικό σύστημα, τοποθετούμε ένα 0 μπροστά από τον αριθμό και τον χαρακτήρα H στο τέλος του. Αν θέλουμε να γράψουμε στο διαδικό σύστημα, γράφουμε τα 8 bit του αριθμού και τοποθετούμε το χαρακτήρα B στο τέλος. Τέλος, εάν θέλουμε να γράψουμε στο δεκαδικό σύστημα, γράφουμε κατευθείαν τον αριθμό στο δεκαδικό σύστημα. Κάπου εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει διαφορά στο μέγεθος του προγράμματος, είτε χρησιμοποιούμε ASCII στο δεκαδικό, είτε ASCII στο 16αδικό, είτε ASCII στο διαδικό σύστημα, είτε κατευθείαν έναν χαρακτήρα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του δεύτερου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε!